Η Ζωή Κωνσταντοπούλου φωτογραφίζεται για πρώτη φορά στο γραφείο του Προέδρου τη Βουλή, στην πρώτη συνέντευξη που δίνει στο περιοδικό του βήματο τη Κυριακή Β Μαγκαζίνο, στο οποίο είναι και εξώφυλλο. Ένα μήνα μετά την εκλογή τη, το αξίωμα του τρίτου τη τάξη πολιτιακού παράγοντα τη χώρα, και ενώ η παρουσία τη στον προεδρικό θόκο του Κοινοβουλίου είναι ήδη ηχηρή και ισχυρή, η κυρία Κωνσταντοπούλου στέλνει μήνυμα ότι η Βουλή θα ελέγχει ουσιαστικά την κυβέρνηση. Είναι μια κυβέρνηση που θα ελέγχεται από ένα ζωντανό κοινοβούλιο που θα ασκήσει το ρόλο του όπω η δημοκρατία επιβάλλει. Και πιστεύω ότι θα συμβάλλει δημιουργικά σε μια συνεπή κοινωνική αντιμνημονιακή πολιτική με επίκεντρο τον άνθρωπο. Την ισχυρή και επίμονη στάση που κρατά όταν υπερασπίζεται τι απόψει τη και τα πιστεύω τη, όπω λέει η ίδια, τη διδάχτηκε από τη δικηγορία. Με δίδαξε ότι δεν υπάρχει κανένα αγώνα που δεν μπορεί να κερδιθεί, δεν υπάρχει καμία υπόθεση χαμένη από χέρι. Η πρόεδρο τη Βουλή που δέχτηκε τι τελευταίε μέρε κριτική και εντό του ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και για την αρνητική στάση που κράτησε όσον αφορά τη συμφωνία του Eurogroup απαντά για αυτή τη στη θέση με ακόμη ένα μήνυμα λέγοντα ότι η αριστερά ω ιδεολογία δεν μπορεί να δέχεται τετελεσμένα. Η αριστερά υπάρχει και μπορεί ακριβώ να αναλαμβάνει την ευθύνη και να εγγυάται μια άλλη πορεία και ένα άλλο μέλλον για την κοινωνία, ακριβώ γιατί και μέσα στην εσωτερική τη διάρθρωση τίποτα δεν είναι δεδομένο. Δεν υπάρχουν ούτε τετελεσμένα, ούτε προεξοφλημένε λογικέ και τακτικέ. Η δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου είναι, όπω λέει, μια από τι υποθέσει που την έχει συγκλονίσει, αν και δεν πρόλαβε να γνωρίσει τον Αλέξανδρο. Αναφέρεται όμω για ακόμη μια φορά με θετικά λόγια στη στάση που κράτησε τότε ο Προκόπης Παυλόπουλο, τον οποίο και η ίδια πρόσφατα ψήφισε για πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ο Πρακόμπη Παπλόπουλο στι 10 το βράδυ, μόλι είχαν βγει τα πρώτα ρεπορτάζ, έκανε δημόσια δήλωση ότι ένα τέτοιο γεγονό, μια δολοφονία παιδιού, είναι ανεπίτρεπτο σε μια δημοκρατία υπό οποιασδήποτε συνθήκε. Όταν επί ώρε υπήρξε πλήρη άρνηση των αρμοδίων να συλλάβουν του δράστες και να του πάρουν τα όπλα, υπέβαλε την παρέτησή του. Επιπλέον δεν ενέδωσε στι εισηγήσει περί επιβολή στρατιωτικού νόμου.